ξέρω εγώ, δίνει την εικόνα ενός πολύ ευτυχισμένου ανθρώπου, ενός πολύ ανάλαφρου ανθρώπου, ενός ανθρώπου ο οποίος δεν προβληματίζεται ιδιαίτερος. Δεν είναι καθόλου έτσι και γι' αυτό και λίγο έχω αποτραβηχθεί. Γιατί προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει κανένα νόημα να βγαίνει κανείς και να λέει τα προβλήματά του στην τηλεόραση. Ούτε λύνονται ούτε τίποτα. Παρά μόνο σχολιάζονται και κρίνονται. Βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολο το θέατρο που έπαιξα για πολλά χρόνια. Στους ανθρώπους μου, δεν ήθελα να δώσω δικαιώματα, δεν μοιραζόμουν τα προβλήματά μου με κανέναν. Πήγαινα σαν την τρελή χαρά στη δουλειά μου, άσχετα με το τι συνέβαινε μέσα μου. Αυτό, ξέρεις, κάπου σε παρασύρει και νιώθεις χαρούμενη, χωρίς να είσαι, κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολα, δεν σε ρωτάνε πράγματα και το λύνεις μόνος σου, γιατί εν τέλει είμαστε μόνοι. Είχες καλούς χωρισμούς. Ποιοι είναι οι καλοί χωρισμοί? Εξακολουθείς να νοιάζεσαι για τον άλλον, αν είναι καλά στην υγεία του, αν είναι καλά. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια και κάπως έχεις δέσει τη ζωή σου μαζί του και τα έχεις βρει σε πάρα πολλά επίπεδα, mm-hmm, και είναι η οικογένειά σου, ο άνθρωπός σου, είναι κάτι παραπάνω δηλαδή από... υπάρχει μια συντροφικότητα τέλος πάντων και όλα πάνε καλά. Όταν χωρίζεις, γιατί ναι, είχα καλό χωρισμό, και δεν υπάρχει από πίσω προδοσία ή κάτι τέλος πάντων που να δημιουργήσει ένταση και θυμό, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Στη δική μου περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα ήταν οδυνηρά μετά. Είναι τέτοιο το δέσιμο και η αγάπη που είχε δημιουργηθεί, που για να το ξεκολλήσεις όλο αυτό το πράγμα από μέσα σου και να το βγάλεις, λίγο σου βγαίνει η ψυχή. Δεν μπορώ να βρω τα λόγια, ούτε να περιγράψω αυτό που ένιωσα, ούτε να περιγράψω αυτό που έζησα ενώ ήμασταν μαζί. Το είναι τόσο πολύ ψηλά μέσα μου, ούτε και να περιγράψω τον πόνο που έζησα μετά. Αισθάνομαι ότι ό,τι και να πω θα υποβαθμίσω τα πάντα, ακόμη και το μέγεθος του πόνου. Υπάρχει μια φημολογία τώρα ότι θα σταματήσει το ρουκ-ζουκ και θα πας σε άλλο κανάλι να κάνεις το GNTM. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι το ρουκ-ζουκ πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ξέρω, παιδί μου, είσαι της λογικής να το ξεκουράσω το πρόγραμμα. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, δεν θυμάμαι τώρα, πέρυσι ή πρόπερσι, που γενικότερα είχαν δημιουργηθεί διάφορα προβλήματα στο ρουκ-ζουκάκι μου το αγαπημένο, τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το αν πάει καλά ή όχι. Αυτό ήταν λίγο το οξύμορο. Ενώ πήγαινε, έσκιζε το ρουκ-ζουκ, εμείς για κάποιο λόγο είχαμε προβλήματα. Απλώς αυτό που είχα πει κάποια στιγμή, ότι δεν θα ήθελα να το δω να καταραίει, επειδή το αγαπώ πάρα πολύ. Όμως αλλάξαν λίγο τα πράγματα, κινητοποιήθηκε και το κανάλι, φύγαν όλα αυτά τα προβλήματα και ξεκινήσαμε από την αρχή πάρα πολύ ωραία με την ομάδα που είχαμε πρώτο ξεκινήσει και τα πράγματα έφτιαξαν. Θα παίξεις και στο Grand Hotel ή είναι και αυτό φήμη? Πόσο καιρό έχεις να παίξεις? Έχω να παίξω αρκετό καιρό, ναι. Στη φάση αυτή της εσωστρέφειας σταμάτησα τα πάντα. Είναι η πρώτη φορά που νιώθω την καρδούλα μου λίγο να πεταρίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά είμαι το συγκεκριμένο σύριαλ, το οποίο πραγματικά είναι πάρα το πολύ. Το συγκεκριμένο σύριαλ μου αρέσει πάρα πολύ. Αν έρθει κάτι από εκεί, ευχαρίστως. Εκεί που έλεγε τα προσωπικά της και πρώτη φορά ανοίχτηκε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, είναι το σημείο που μείναμε όλοι έτσι. Όχι, η βαρύτητα των λόγων που χρησιμοποίησε, δηλαδή όταν λες οδυνηρό. Έχοντας επίγνωση των λέξεων. Μα είναι πάρα πολύ, εννοείται, πολύ καταρτισμένη και πολύ προσεκτική με αυτά που λέει, αλλά το συνέστημά της νομίζω έδωσε, είπε για πάρα πολύ πόνο, είπε για κάτι οδυνηρό και είπε και μια μεγάλη αλήθεια. Ότι ό,τι και να πω θα υποβαθμίσει, ναι, αυτό. Και όσα ζήσαμε. Οπότε ό,τι η λέξη και αν χρησιμοποιήσει το αφήνει εκεί και βέβαια ο καλός χωρισμός, αυτό αν το καλοσκεφτείς, είναι όντως. Είναι καλός χωρισμός γιατί δεν μπλακώνεις, δεν τζακώνεις, δεν πιάνεις τον άλλον με κάποιον άλλον σε πατάει, αλλά τελικά είναι πολύ πιο δύσκολο να το ξεκολλήσεις από μέσα σου. Γιατί λες πού να πατήσω για να φύγω. Ναι. Αν είναι όλα καλά. Πολύ ωραία. Τα είπε. Πάντως ο Θανάσης Πάτας ρώτησε τα πάντα για τα θέματα του Αντένα, μέσα στον Αντένα. Ξεκαθάρισε πράγματα και για τα σύριαλ που κατά καιρούς ακούμε ότι θέλει να κάνει σειρά και επειδή δεν τις δίνουν, δεν τις, είναι δυσαρεστημένη με το σταθμό. Είπε ότι υπήρχε πρόταση και για τις ψυχοκόρες, είχε πάρει και το σενάριο. Και για τους προδότες είχε πρόταση να το κάνει, απλά δεν μπορούσε λόγω προβόλου στο εθνικό.
και για, για το Grand Hotel στο οποίο έβγαλε φωτογραφίες μέσα από το στούντιο και όλοι είπαμε ότι ίσως θα της δοθεί ένας ρόλος στο μέλλον εκεί. Γι' αυτό είναι σωστό. Δηλαδή πάει ένας να δώσει μια συνέντευξη στο σταθμό του. Γιατί στο σταθμό της θα πάει η Ζέτα. Που θα σφάζονταν όλοι οι σταθμοί για να την έχουν. Ναι. Θα ήταν τόσο άδικο και για τον ίδιο το Θανάση να του αφαιρέσουν το δικαίωμα να τη ρωτήσει πράγματα. Το έχουμε δει όμως πολλές φορές. Εκατομμύρια φορές. Σαν επικαιρότητα που έχει πάνω τη η Ζέτα. Εμένα μου έκανε πιο πολύ εντύπωση. Μην την πας. Όχι τόσο αυτά για τα σύριαλ και τα λοιπά. Όσο για το Ρουκ Ζουκ που λέει ότι είχαμε προβλήματα. Βέβαια, όταν υπήρχαν τα προβλήματα, υπήρχε και αλληδίκηση. Οπότε σου λέει τώρα η τωρινή διοίκηση δεν έχει πρόβλημα να ακουστεί ότι λυθήκαν τα προβλήματα και όλα καλά. Γιατί άλλαξε η διοίκηση. Οπότε είναι και εκεί ένα θέμα για στην αρχή. Απόρρισα, λέω πώς είναι τον να βγαίνει η Ζέτα και να λέει είχαμε προβλήματα με το. Είσαι δαιμόνιο. Με αλφα γιώτα, ναι.